Αυτό το λάπτοπ είναι ελαφρύτερο από ένα Mac, λεπτότερο σχεδόν από τα περισσότερα και πολύ δυνατό με οθόνη OLED 120 Hz. Κοίτα πως το κρατάω λες και δεν κρατάω τίποτα είναι. Και έχει και μια ενδιαφέρουσα τιμή. Γεια σας, είμαι ο Κώστας από τους Digital Amusers και αυτό το λάπτοπ της Huawei, το MateBook X Pro του 2024, είναι εύκολα το πιο δυνατό λάπτοπ και το καλύτερο λάπτοπ που έχει φτιάξει η Huawei μέχρι σήμερα. Εγώ δεν έχω ξαναδοκιμάσει Huawei λάπτοπ, ότι για μένα ήταν μια καινούργια εμπειρία που θα σας την πω παρακάτω στο βίντεο. Και παρότι τις δυσκολίες που έχει περάσει η Huawei τέλος πάντων με τα κινητά της, αυτά εδώ τα συγκεκριμένα λάπτοπ πλέον δεν έχουν κανέναν περιορισμό. Βλέπουμε Peak Huawei αυτή τη στιγμή. Για αρχή το καινούριο MateBook X Pro έχει κάνει δίαιτα κατά 300 ολόκληρα γραμμάρια. Είναι 980 γραμμάρια μόλις. Το λάπτοπ είναι υπερβολικά ελαφρύ. Το μότο του είναι lighter than light. Αλλά έτσι όπως το λένε, δεν ξέρεις αν είναι ελαφρύτερο από το φως ή ελαφρύτερο από το ελαφρύ. Ή και τα δύο, ας μας πει κάποιος στα comments, ας πούμε, δεν ξέρω. Και σε όσους έδωσα απλά το λάπτοπ τύπου α! Κοίτα να δεις αυτό το λάπτοπ. Ξέρω εγώ έτσι και καλά ότι κάτι δοκιμάζω καινούριο που όντως αυτό έκανα. Ήταν σε φάση. Αυτό ήταν. Αυτό είναι όλο το βάρος. Πραγματικά το βάρος είναι εντυπωσιακά λίγο. Μπορεί να σου φαίνεται ότι το 1300 γραμμάρια μπορεί να είχε πριν, ας πούμε, ή τα 1200 κάτι που έχουν τα Air, τα MacBook, με τα 980 που είναι το συγκεκριμένο, να πει εντάξει, μωρέ, σιγά τη διαφορά. Όχι κι όμως, έχει διαφορά, Alex, πες. Έχει απίστευτη διαφορά. Το είναι βαρύ, αυτό είναι πούπουλο. Πραγματικά το βάζει τζάντου και δεν σε νοιάζει καν ότι έχει τζάντου. Λες, ας το πάρω σήμερα μαζί μου. Και αυτό ποιο είναι το θετικό του, ότι η Huawei έχτισε κάποια πράγματα ιδιαίτερα σε αυτό το λάπτοπ, έχει κάνει τις επιλογές της και για να το έχεις μαζί, έχει θυσιάσει όμως κάποια άλλα και θα σου πω για ποιον είναι ακριβώς, γιατί είχαν συγκεκριμένο κοινό που στοχεύουν. Το δεύτερο εντυπωσιακό που βλέπεις αυτό το λάπτοπ είναι η οθόνη του, που είναι μια OLED 14,2 ιντσών στα 120 Hz με 1000 nits peak brightness. Και πρόσεξέ με, είναι και touchscreen. Προσωπικά είχα την οθόνη γενικά στα 120 Hz κλειδωμένη, δεν είχα βάλει adaptive και ότο, ήθελα να δοκιμάσω το λάπτοπ στο maximum και να βλέπω πάντα 120 Hz, όπως έβαλα και τον επεξεργαστή του γενικά στο performance, μόνο, όχι στο balance. Θα σου πω αργότερα γι' αυτό. Η Huawei δίνει την οθόνη pre-calibrated για sRGB, για P3, έχει πάρα πολλά προφίλ γενικά για να κάνεις βίντεο και φωτογραφία σωστά. Από ό,τι είδα από ένα site που έχω στην περιγραφή, έχει αρκετά καλά scores, μπορείς να βελτιώσεις λίγο ακόμα κάνοντας ένα δικό σου calibration, αλλά αυτό γίνεται πάντα και παντού. Είναι εξοπλισμένο από πριν δηλαδή με κάποια πράγματα που επωφελούν τους creatives περισσότερο. Το laptop επίσης είναι 3:2 σαν aspect ratio, το οποίο το βρίσκω αρκετά καλό για το productivity και είναι 3,1K ανάλυση. Εγώ προσωπικά έχω τον μπλε, δεν θυμάμαι ποια είναι αυτή η επίσημη του ονομασία τέλος πάντων. Είναι όμορφο, είναι από μαγνήσιο για να μειώσουν το βάρος, δεν έχουν βάλει αλουμίνιο, το οποίο δεν κάνει πολλά δαχτυλικά αποτυπώματα, ίσως κάνει ελάχιστα, αλλά δεν ξέρω, δεν νομίζω να το βλέπεις να καταφέρεις εδώ. Και είναι matte τα αποτυπώματα που αφήνει, δεν είναι τόσο πολύ γυαλιστερά όπως είναι στο αλουμίνιο που ίσως κάτι έτσι. Τα λιμπάρα, μπράβο, ναι. Έχει επίσης ένα τεράστιο trackpad. Ίσως είναι μεγαλύτερο από MacBook και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ στο σχέδιό του είναι ότι το trackpad είναι γύρω-γύρω, τελειώνει και δεν έχει σασί τέλος πάντων. Έχουν εκμεταλλευτεί και το τελευταίο εκατοστό του trackpad να φτάσει μέχρι το τέλος από το σασί του. Που αυτό προφανώς σου δίνει έτσι ένα real estate παραπάνω να κινείς το δάχτυλό σου, αλλά έχει και ένα πιο όμορφο design για να φαίνεται πιο clean. Γενικά, εμένα το design μου αρέσει πάρα πολύ. Τι γίνεται όμως από απόδοση, γιατί είναι ένα ultrabook. Έχει τον καινούριο Intel Ultra 9 επεξεργαστή που το έχει πάρει πρώτο αυτό το laptop πριν 2 μήνες περίπου στο εξωτερικό που βγήκε και τώρα που έγινε release στην Ελλάδα. Γενικά, οι επεξεργαστές δείχνουν ότι έχει καλά benchmarks, συμβαδίζει με ένα M3 Air επεξεργαστή και έχει περίπου ίδια benchmarks με ένα M3 Pro. Το 11 Core M3 Pro έχει λίγο μεγαλύτερα benchmark εκεί, αλλά είναι πολύ ωριακό. Όπως και με AMD επεξεργαστές που χάνουν ίσως λίγο AMD στο performance, αλλά κερδίζουν λίγο στην μπαταρία και στο efficiency. Γενικά κυμαίνεται στο μέσο όρο της κατηγορίας ο επεξεργαστής που έχει επιλέξει η Huawei να βάλει. Είναι 7 νανόμετρα, για να πω και λίγα specs πάρα πολύ γρήγορα, μη σκυπάρει σε παρακαλώ. Έχει επίσης 32 GB RAM το συγκεκριμένο spec που έχω, θα σου πω και γι' αυτό αργότερα, με 2 TB ROM, δηλαδή χωρητικότητα. Στο testing τώρα όμως, τι γίνεται, γιατί είναι για creators πιο πολύ από ό,τι είπα. Λοιπόν, με τον Alex το χρησιμοποιούμε εδώ κανιά δεκαριά μέρες. Έχουμε κάνει για παράδειγμα, για τους βιντεάδες φίλους μου, έχουμε κάνει ένα δικάμερο 4K, ένα αρχείο ήταν 264, το άλλο αρχείο ήταν 265, που καταλαβαίνεις ότι 265 είναι λίγο πιο έτσι δύσκολο, αλλά ο Ultra 9 έχει encoders και decoders και δούλευε πολύ καλά στο δικάμερο. Ζεσθενόταν μετά από αρκετή ώρα που έλεγες ότι μήπως έχει πέσει λίγο η απόδοση και σίγουρα άκουγες και τα fans ότι δουλεύουνε, αλλά έμενε σταθερή για πάρα πολλή ώρα, δηλαδή νομίζω δούλεψες
Πόσο δούλεψα, Αλέξη, δούλεψα μια μισή ώρα και μετά είπε ότι, οκ, ας το ξεκουράσω, ξέρω εγώ, 10 λεπτά. Για ένα Ultrabook που δεν είναι ένα φτιαγμένο προ τέλος πάντων υπολογιστή με μεγαλύτερα fans κτλ. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος γενικά από την απόδοση. Ανοίξαμε και το project που είχαμε ανοίξει στο MacBook M3 Pro με Red RAW, που είναι από την Red κάμερα που έχουμε εδώ τέλος πάντων, που έχει πάνω εφέ και χρώματα κτλ. Ήταν πανομοιότυπο με ένα M3 Pro 11 πύρινο, λίγο χειρότερο. Το scrubbing στο timeline ήταν λίγο κόλλεμπο, λίγο μπορεί να έβλεπες ότι είναι τόσο smooth και όταν πατάγες play πρέπει να βγάλεις λίγο τα εφέ από πάνω, μην τα παίζει όλα μαζί ας πούμε, αλλά το έκανα με το ένα δεύτερο στην ποιότητα. Όσο ρίχνεις λίγο την ποιότητα, είναι και 6K τα αρχεία, σίγουρα γίνεται καλύτερο. Αλλά του βάλαμε κάτι πολύ απαιτητικό, γιατί και το laptop είναι για απαιτητικά πράγματα. Οπότε αν θες να ρωτήσεις για κάθετα βίντεο 1080 ή 4K, μονοκάμερα, να βάζεις τίποτε υπότιτλους, να κάνεις τίποτα content ενώ κάθετο, TikTok, τέτοιο, δεν υπάρχει περίπτωση ότι δεν θα το κουράσει καν. Παρ' όλα αυτά, το laptop κάνει για πολύ παραπάνω τη βασική χρήση, εννοείται, και κάνει και για τα απαιτητικά και μπορεί να δουλεύει άνετα με αυτό, θα πω. Σωστά? Βεβαίως. Ωραία, μ' αρέσει. Μ' αρέσει, συμφωνείς, το δούλεψε πιο πολύ από μένα. Το typing επίσης προσωπικά εμένα μου άρεσε. Το travel που έχουν τα κουμπάκια είναι αρκετά καλό, μ' αρέσει. Και είναι και μεμβράνη ήσυχο, δεν ελεόχλησε δίπλα κτλ. Του Άλεξ δεν του άρεσε τόσο παρόλα αυτά. Το δεν ξέρω. Πίσω αυτό. Τώρα που το έχω δουλέψει λίγο, το απολαμβάνω. Αμπά, τι έγινε τώρα. Για μια φορά στη ζωή μου παραδέχομαι ότι έχεις δίκιο. Εντάξει, δεν είναι αν έχω δίκιο, το προτιμούσες. Είδες, είμαι υπεράνω. Δεν έχω δίκιο, το προτιμούσες απλά. Δεν έχω. Η μπαταρία θα πω ότι είναι decent, όπως σας είπα πριν, έτρεχαν 120Hz μόνιμα και performance mode στον επεξεργαστή, ούτε καν balanced, ήθελα να δω στο max πόσο δουλεύει και με πολύ μεγάλες φωτεινότητες. Είδα ότι μία μέρα που έβλεπα βίντεο στο YouTube στο σαλόνι μου, ας πούμε, για παράδειγμα, και έβλεπα τύπου 2 ώρες συνεχόμενα, σπατάλησε γύρω στο 30%. Με full όμως και αναλύσεις στην οθόνη και τα πάντα. Οπότε φαντάζομαι ότι αυτό σίγουρα μια balanced απόδοση. Δεν μοντάρεις μάλλον κάθε μέρα, ας πούμε. Αυτό σίγουρα μπορεί να γίνει 2,5 από 2, να το στρετσάρεις, λέει παιδί μου, ένα 20%, 25%. Το βρήκα μια χαρά, ικανοποιητικό. Δεν είναι ο top της μπαταρίας, αλλά είναι σίγουρα πάνω από το μέσο προς το καλό. Ειδικά αν αναλογιστείς ότι το laptop είναι αυτό που βλέπεις και είναι 980 γραμμάρια. Αν τα βάλουμε και αυτά μέσα, νομίζω πως δεν θα μπορούσε να έχει καλύτερη μπαταρία. Αυτός ο επεξεργαστής επίσης έχει και κάτι νέο άλλο πάνω του, που είναι η NPU, που είναι τα ακρονίμια Neural Processing Unit. Μπράβο, το ξέχασα, ευχαριστώ. Το οποίο έχει κάποια AI features, όπως για παράδειγμα σε hardware level να κάνεις τα μίτσου και τα λοιπά και τα βίντεο σου και να κάνει το κλασικό που βάζει άλλο φόντο πίσω. Δεν ξέρω να το έχεις δει, το κάνουν πολύ στα meets τελευταία. Αυτό γίνεται και στην κάμερα γενικότερα με portrait modes κτλ. Όπως που αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι για τη χώρα μας βέβαια, έχει και AI subtitles για παράδειγμα αν είσαι σε ένα meet και θες να απομαγνητοφανεί. Αν θες να καταγράψεις ένα meet και σου γράφει live υπότιτλους, αυτό δεν ξέρω πόσο γίνεται στα ελληνικά. Μπορώ να πω, όλα αυτά τα AI things μας έχουν λίγο αδικήσει γενικά στην Ελλάδα από όλες τις εταιρείες. Η κάμερα του μπροστά είναι ό,τι χωρούσε, μία 1080 OK decent κάμερα που μπορείς να κάνεις τα μίτσου, δεν θα γράψεις και βίντεο για social media, αλλά ποιος το κάνει αυτό, μια χαρά. Και στα ηχεία μπορώ να πω ότι τα ηχεία έχουν μεγαλώσει κατά 22% με το προηγούμενο MateBook X του 2023, δεν παίζουν πάρα πολύ δυνατά, αλλά δεν πικάρουν και δεν γρατζουνάνε ποτέ. Έχουν πολύ καλό βάθος και ευχαριστιόμουν πολύ να βλέπω βίντεο με ομιλίες, είναι πολύ φτιαγμένα για την ομιλία, δεν ξέρω. Είναι έτσι λίγο καλυμπραρισμένα που ακούγεται καλύτερα. Οι μεσίες ακούγονται πολύ καλές και μας άρεσε πολύ ο ήχος γενικά εδώ. Επίσης έχει κάτι που ίσως πάλι Apple user θα ζηλέψουν με ή ζηλέψουν ναι, τέλος πάντων. Έχει και 3D face recognition, όχι με την κάμερα, αλλά έχει πάλι dot sensors και το δική της τεχνολογία της Huawei που το έχει κάνει αυτό, θυμάμαι, από το Mate 30. Ένα που έχει βγει αρκετά χρόνια πριν τέλος πάντων και το έχει και στο laptop. Οπότε το Windows Hello σου, για παράδειγμα, είναι αρκετά πιο προστατευμένο. Και έχει εννοείται και fingerprint reader για να το ξεκλειδώνεις με δύο διαφορετικούς τρόπους. Τι reader έχει? Fingerprint. Η φωτεινότητα έξω. Βγήκα έξω να το δω, γιατί μίλαγα στο τηλέφωνο και το είχα, ξέρω εγώ, έτσι το λάπτο και λέω ναι, ναι, πες και βγαίνω έξω. Και είχε τέρμα αντιλιά. Ξέρετε πόσο ζεστή είχε τις τελευταίες μέρες. Και είχε 38 βαθμούς. Με τέρμα αντιλιά. Η οθόνη είναι αρκετά φωτεινή ώστε να τη δεις. Εννοείται πως είναι glossy η οθόνη, δεν είναι κάποια matte. Αλλά παρόλα αυτά η Huawei έχει βάλει, λέει, από πάνω ένα. Μια μεμβράνη ίσως που κάνει καλύτερη την όλη αυτή την ανάκλαση στην οθόνη. Και μπορώ να πω ότι το παρατήρησα. Το Mac μου έχει μεγαλύτερη ανάκλαση. Δεν είναι σαν μια ματ οθόνη, αλλά το είδα άνετα και κατάλαβα ότι κάτι δεν με ενόχλησε. Και λέω, α,
περίεργο που το βλέπω τόσο καθαρά, ας πούμε. Από ό,τι έχεις καταλάβει, το καινούριο MateBook X Pro έχει τα καλύτερα πράγματα πάνω του γενικότερα. Okay. Και μου αρέσει να κάνω τέτοια πράγματα που είναι καλά προϊόντα να σας τα δείχνω. Γι' αυτό, άμα ακούτε να λέω πολλά θετικά για τα προϊόντα που κάνω γενικά, γιατί μου αρέσουν τα προϊόντα που κάνω και θέλουμε να ενθουσιαζόμαστε εδώ, ας πούμε, ουσιαστικά. Εκτός αν κάτι είναι υπερβολικά κακό και έχει πολύ hype και θέλουμε, ας πούμε, μην το πάρετε. Αν έχεις επιχείρηση ή κάποιο personal brand και δεν έχεις παρουσία στα social media, ειδικά στο κάθετο βίντεο, το Viral Bites είναι εδώ για σένα. Δεν θέλεις να μάθεις τα trends του TikTok και τις μουσικούλες, να τραβάς βίντεο, να editάρεις το βίντεο και να το κάνεις και upload, τι hashtags να βάλεις και όλα αυτά? Το Viral Bites με μια μηνιαία συνδρομή ανάλογα το πακέτο που θα επιλέξεις σου προσφέρει όλα αυτά τα πράγματα χωρίς εσύ να κάνεις τίποτα. Εντάξει, πρέπει να πληρώσεις. Οκ, πρέπει να γίνει και αυτό. Μπορείς να βρεις link στην περιγραφή για να επισκεφθείς το site τους και να δεις τις υπηρεσίες. Εμείς θα επιστρέψουμε στο καλύτερο λάπτοπ που έχει φτιάξει η Huawei μέχρι σήμερα. Έχει από την αριστερή μεριά δύο Thunderbolt 4 και από την δεξιά μεριά ένα Thunderbolt με ένα κουμπάκι επίσης που κλειδώνει την κάμερα, σαν να είναι secure για να κλείνεις την κάμερα με κουμπί, τέλος πάντων. Αυτό όμως που δεν έχει το λάπτοπ είναι headphone jack, γιατί κάπου πρέπει να έχουμε κάνει την οικονομία αλλού και βρήκα την πρώτη. Μπορώ να πω ότι έρχεται με ακουστικά που είναι με USB-C, οπότε σίγουρα θα βρεις, ρε παιδί μου, ένα dongle να βάλεις, έναν adapter πάνω για USB-C, αλλά σαν ένα ultrabook που είναι ultrabook, αλλά απ' την άλλη είναι τόσο καλό και είναι τόσο για creatives και δεν έχει ακουστικά, είναι σαν να με αναγκάζει να βάζω Bluetooth ή σαν να με αναγκάζει να παίρνω dongle να κυκλοφορώ μαζί. Θα πάρω ένα adapter, dongle δηλαδή, για να έχω HDMI, ας πούμε, και card reader, που στα ultrabook συνήθως δεν έχουν. Πάρα πολλά δεν έχουν γενικά από όλα αυτά, το HDMI σίγουρα. Το μαγνήσιο που έχει είναι ελαφρύ και όντως έχει γίνει αυτό το βάζω μαγνήσιο, δεν βάζω αλουμίνιο, γιατί θέλω να είναι κάτω από ένα κιλό και να είναι ελαφρύ. Το προτιμώ, αλλά απ' την άλλη, μόλις το πιάνεις, αισθάνεσαι ότι μπορεί να είναι και πλαστικό. Δεν έχει αυτή την υφή του πλαστικού, γιατί είναι μια υφή πιο θολή, πώς θα το πω, πιο τραχιά. Δεν είναι αυτή τη. Μπορώ να πω σε αυτό όμως ότι μπροστά στα 980 γραμμάρια, όσο το χρησιμοποιούσα μέρα με τη μέρα, μετά την 4η-5η μέρα, ας πούμε, το ξέχασα ότι δεν έχει αλουμίνιο και δεν με πειράζει καν. Το αναφέρω γιατί το έχω γράψει στα bullets μου ουσιαστικά. Γιατί ξέρω ότι όταν θα το πιάσει κάποιος μπορεί να πει. Αλλά την άλλη, αν μου έλεγες βάλε αλουμίνιο και να γίνει 1200 γραμμάρια, αλλά με μαγνήσιο 980, θα προτιμούσα με μαγνήσιο 980. Κάπου αλλού που έχει γίνει λίγο δίαιτα είναι επίσης και στους μεντεσέδες, τέλος πάντων, που μπορεί να έχει η οθόνη. Τώρα μπορεί να το βλέπεις καλό, αλλά όταν το αφήνεις κάπου, κάνει ένα μικρό τρέμουλο. Έχει, ρε παιδί μου, μόλις το ανοίγεις, κάνει ένα. Είναι πολύ μικρή λεπτομέρεια και κάνω πολύ nitpicking τώρα αυτή τη στιγμή. Αλλά φαίνεται ότι για να ελαφρύνει το λάπτοπ, λίγο εδώ και εκεί, ας πούμε, έχουν ελαφρύνει και τα πράγματα. Δεν είναι κάτι τρομερό. Δεν είναι αυτό που το βάζεις εδώ και κάθεται κάγκελο. Αυτό. Επίσης, ο Intel είναι αρκετά καλός επεξεργαστής, όντως. Αλλά απ' την άλλη, ζεσταίνεται λίγο. Είναι Intel επεξεργαστής. Γενικά, Intel όντως έχουν μια τάση να ζεσταίνεται λίγο περισσότερο, ειδικά στους mobile επεξεργαστές τους. Οπότε, ο καινούριος Qualcomm, για παράδειγμα, βγάζει καλύτερα benchmarks και δείχνει ότι είναι πιο κρύος γενικά σαν επεξεργαστής. Αλλά μόλις έχει βγει, ουσιαστικά, και δεν έχουμε δει τα πρώτα laptop και την πρώτη τεχνολογία που θα έχει και πώς θα είναι όντως. AMD, όπως είπα, μπορεί να έβγαινε λίγο το performance ίδιο ή χειρότερο, αλλά ελάχιστα, αλλά από την άλλη να μην ζεσθενότανε. Αυτός ο Intel λίγο ζεσταίνεται. Εννοείται πως είναι καλός επεξεργαστής και με καλύπτει σε αυτά που θα ήθελα να κάνω και παραπάνω από ό,τι περίμενα για ένα ultrabook, αλλά θα ζεσταθεί λίγο και αυτό μπορώ να πω ότι το νιώθω στην κάτω μεριά κάπου σε αυτό το σημείο, ότι εδώ ζεσταίνεται. Ή θα το νιώσω, ρε παιδί μου, στην κλασική αυτή εδώ την επιφάνεια. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή ζεσταίνεται λίγο παραπάνω αυτό το επεξεργαστή, θα το νιώσω λίγο και εδώ. Όταν θα το πιέσεις, εννοείται οι ανεμιστήρες δουλεύουν στο τέρμα και κάνεις ένα δικά μου 4K, όπως είπα, τους ακούς. Δεν είναι και Intel MacBook που απογειωνότανε και νομίζω ότι θα φύγει, θα πετάξει μόνο του, ούτε PlayStation 4 Pro για τους gamers. Ακούγεται λίγο παραπάνω όμως. Και αυτό που μπορώ να του προσάψω μόνο σαν ένα έξτρα έτσι αρνητικό, τώρα που έχουμε πιάσει λίγο τα πιο έτσι αρνητικά με τη χρήση που είδα, τέλος πάντων, είναι ότι έχει ένα συγκεκριμένο spec. Αν πάρεις το Mate X Pro, έχει αυτόν τον επεξεργαστή με 32 GB RAM, 2 TB αποθηκευτικού χώρου. Δεν μπορείς να κάνεις λίγο οικονομία να το πάρεις λίγο φτηνότερο, επειδή έχεις 32 δίσκους σκληρούς και είσαι OK με 1 TB αποθηκευτικού χώρου, γιατί δεν υπάρχει αυτό το spec. Έχεις ένα συγκεκριμένο spec. Για ποιον είναι λοιπόν αυτό το laptop, τώρα που τα είπαμε όλα? Είναι για αυτόν που δεν θέλει να κουβαλάει ένα μεγάλο σασί με ανεμιστήρες για να κάνει δουλειά ασταμάτητα, γιατί είναι και πιο βαριά αυτά τα laptop και πάνε στο 1,5 κιλό.
και είναι λίγο πιο βαριά και ίσως μεγαλώνουν και λίγο ή θα πληρώσει περισσότερο ή τα ίδια τέλος πάντων, είναι γι' αυτό που θέλει. Ό,τι πιο ελαφρύ μπορεί να πάρει με τη μεγαλύτερη και μεγαλύτερη από ό,τι πιστεύεις απόδοση που μπορεί να έχει. Παίρνεις τα υπερμέγιστα σε αυτά τα γραμμάρια που δεν υπάρχει αυτό το κόμπο πουθενά. Ουσιαστικά πληρώνεις, εννοείται όλα τα components που έχει μέσα το laptop, αλλά πληρώνεις το ότι είναι τόσο λεπτό, τόσο αδύνατο, αλλά παράλληλα είναι τόσο δυνατό όσο κανένα άλλο σε αυτά τα γραμμάρια και σε αυτό το πάχος. Είπε ο άνθρωπος. Και επειδή όλα έρχονται με την τιμή τους, αυτά που προείπαμε και τόσο καλή απόδοση και το τόσο καλό laptop που μας αρέσει εδώ όλους γενικά, όλα έρχονται με την τιμή τους και έχει περίπου 2.500 ευρώ. Εγώ πραγματικά θα θυσίαζα όντως τη μεγαλύτερη απόδοση που μπορεί να έχει ένα λάπτοπ που μπορεί να ήταν 20% καλύτερο επειδή είχε καλύτερο σασί ουσιαστικά, αλλά θα ήταν βαρύτερο και πιο μεγάλο, για να έχω ίσως λιγότερη απόδοση, δεν πειράζει, με τέτοια λεφτά, λιγότερη απόδοση, αλλά να έχω μικρότερο γενικά form factor και ελαφρύτερο. Ελπίζω να σου έδειξα κάτι που σου άρεσε σήμερα και να σε βοήθησε στην επιλογή. Δες εδώ μια άλλη Huawei συσκευή. Huawei. Wow. Καταλαβαίνεις το πρόβλημα. Bye.